και κύριοι χαίρετε. Η χρήση του όρου μικρή επεμβατικότητα στις ολικές αρθροπλαστικές έχει ευρέως διαδοθεί τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον σε αυτές τις τεχνικές έγκυται στο ότι οι ασθενείς αναρώνουν γρηγορότερα, η επέμβαση στα μαλακά μόρια ελαχιστοποιείται, η τομή μικραίνει και η αποκατάσταση είναι ταχεία. Μην ξεχνάμε ότι η αρθρίτιδα του ισχύου αποτελεί μια αναπηρική κατάσταση η οποία με τον πόνο που προκαλεί και τη δυσκαμψία στην άρθρωση του ισχύου ουσιαστικά υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής αυτών των ασθενών. Την ίδια ώρα είναι πολύ πιθανό να έχετε αλλοιώσεις σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις των ποδιών σας, συνήθως το γόνατο, που σηματοδοτούν την έναρξη της οστεοαρθρίτιδας αν περάσατε τα 50 ή 60 χρόνια. Και αν κάποια στιγμή φτάσετε στο σημείο να μην ανέχετε τον πόνο και τη δυσκαμψία, το πιθανότερο είναι ότι θα σκεφτείτε το ενδεχόμενο να αντικαταστήσετε την άρρωστη άρθρωση. Η ολική αρθροπλαστική έφερε την επανάσταση στην ορθοπαιδική. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία ανέμακτη τεχνική μικρής τομής, ελάχιστης παρεμβατικότητας και άμεσης κινητοποίησης και αποκατάστασης στην ολική αρθροπλαστική ισχύου και γόνατος. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιώργος Δημάκης, χειρουργός ορθοπαιδικός, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Κύριε Δημάκη, καλώς ήρθατε. Γεια yeah. σας. Yes. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας κάνοντας έτσι πιο κατανοητό στον κόσμο τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές στην ορθοπαιδική. Η εξέλιξη της ιατρικής είναι συνηθισμένη με την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Mm -hmm. Από αυτό δεν μπορούσε να λείπει και ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος κλάδος της ιατρικής που είναι η ορθοπαιδική. Ε, η εξέλιξή της έγινε τα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες με την αρθροσκόπηση. Σήμερα όλο και πιο πολλές ορθοπαιδικές παθήσεις αντιμετωπίζονται με ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Mm -hmm. Έχουν σαν σκοπό την αντιμετώπιση των ορθοπαιδικών προβλημάτων με την ελάχιστη παρέμβαση και διαταραχή στο ανθρώπινο σώμα. Οι ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές ελαχιστοποιούν το χειρουργικό τραύμα, ελαχιστοποιούν την απώλεια αίματος, Διαχειριτικά και μετεγχειρητικά, ελαχιστοποιούν το χρόνο νοσηλείας του ασθενού στο νοσοκομείο, μειώνουν το χρόνο αποκατάστασης που χρειάζεται για μια ε, πλήρη αποκατάσταση και ελαχιστοποιούν το πιο σημαντικό τις επιπλοκές που είχαμε με τις προηγούμενες επεμβατικές, ε, με τα προηγούμενα χειρουργία. Μάλιστα. Οπότε ε, κάνει πολύ πιο εύκολη την α, απόφαση, αν θέλετε, και των ασθενών να προβούν σε αυτού του είδους τις επεμβάσεις που προηγούμενα δίσταζαν και με δυσκολία ε, ε, ερχόντουσαν για να α, κάνουν μια τέτοια επέμβαση. Γιατί είχε πολλές, α, εκτός από τις επιπλοκές α, που αναφέρατε, και η αποκατάσταση δεν ήταν ταχεία και α, τους α, δυσκόλευε λίγο η η επιστροφή στην καθημερινότητα. Αυτό ακριβώς. Και σήμερα βλέπουμε ότι στην Αμερική έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η ολική αρθροπλαστική ισχύου και γόνατος, που σε πολλά ορθοπαιδικά κέντρα, με μεγάλες σειρέ ερευνών και μεγάλες σειρέ ασθενών, mm -hmm. φαίνεται ότι οι ασθενείς την ίδια μέρα πηγαίνουν στο σπίτι μετά από την χειρουργική επέμβαση. Βέβαια. Αυτό ακόμη εδώ στην Ελλάδα δεν έχει γίνει, αλλά προσπαθούμε και έχουμε μειώσει το χρόνο νοσηλείας στο ελάχιστο. Μάλιστα. Εδώ έχουμε και άλλα θέματα. Είναι και οι στη τιμές, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Όσο και να εξελιχθεί η ιατρική, πρέπει να εξελιχθεί το και πακέτο το νομικό, μαζί. Και το νομικό καθεστώς. Α, ποια είναι η ένδειξη τώρα, α, κύριε Δημάκη, για την αντικατάσταση του ισχύου ή του γόνατος. Πόσο δηλαδή πρέπει να αντέξουμε, μπορούμε να αντέξουμε τον πόνο α, και πότε φτάνουμε να πούμε ότι ε, μέχρι εδώ ήταν και από εδώ και πέρα πρέπει να κάνουμε χειρουργείο. Ένδειξη έχουν οι ασθενείς που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα. Mm -hmm. Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια εκφυλιστικού τύπου πάθηση των αρθρώσεων που ο, ο, ο χόνδρος mm -hmm. καταστρέφεται και η συνεχόμενη καταστροφή δημιουργεί... Ε, δυσκαμψία και πόνο στην άρθρωση. Ε, τα συμπτώματα, δηλαδή, των, της οστεοαρθρίτιδας... είναι ο προδευτικός αυξανόμενος πόνος... Mm. είναι η δισκαμψία της αρθρώσεως... και είναι η μειωμένη λειτουργικότητα. Πολλές φορές, όμως, αυτό όσο εξελίσσεται... δημιουργεί και πόνο κατά τις νυχτερινές ώρες. Με αποτέλεσμα, μειώνεται η, το βιωτικό επίπεδο του ανθρώπου... Δεν μπορεί να ε, λειτουργήσει στις καθημερινές του υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να λειτουργήσει στην εργασία, δεν μπορεί να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του. Mm -hmm. ε, τότε χρειάζεται η ολική αρθροπλαστική του ισχύου ή του γόνατος. Χρειάζεται η παρέμβαση. Χρειάζεται η, η χειρουργική παρέμβαση, παρέμβαση. Και όσο mm -hmm. πιο μικρή είναι η παρε, μικρής παρεμβατικότητα το χειρουργείο, τόσο καλύτερη είναι η αποκατάσταση και τόσο καλύτερη, πιο γρήγορη είναι η αποκατασταση ε, Τη αρθρώσεω. Άρα λοιπόν, παίρνω από αυτό που είπατε τώρα, όσο πιο έγκαιρα προβούμε σε αυτή την επέμβαση, τόσο πιο πολλέ πιθανότητε έχουμε να είναι ελάχιστα παρεμβατικοί και πλέον αποτελεσματικοί. Είναι σίγουρο αυτό γιατί όταν αρχίζει και παραμορφώνεται η άρθρωση, δεν παραμορφώνεται μόνο η άρθρωση, mm -hmm. δεν πάσχει μόνο η άρθρωση, πάσχουν και τα γύρω μαλακά μόρια της αρθρώσεως. Άρα, οι μύες ρυκνώνονται, ο θύλακος ρυκνώνεται, φλεγμένοι, οι συχνές φλεγμονές δημιουργούν ε, ρύκνωση του θυλάκου, άρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει η πλήρης αποκατάσταση. Μάλιστα. Αυτό βέβαια, είπαμε, είναι εκφυλιστική νόσος, άρα είναι μετά από κάποια ηλικία, μετά τα 50-60, σωστά? Ε, πολλές φορές, αναλόγως την αιτιολογία. Η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική της οστοαρθρίτιδος. Η οστοαρθρίτιδα μπορεί να είναι... Ε, ε, γεν, ε, να έχουμε γενετικούς παράγοντες που δημιουργούν την εκφύληση, να είναι ορμονικοί παράγοντες, συχνά πυκνά είναι μετατραυματικοί παράγοντες, δηλαδή ε, ε, επίκτητοι παράγοντες όταν τραυματίζεται, κά, τραυματίζει κάποιος την άρθρωση. Ε, και βέβαια είναι και η, η καταπώνηση, η εργασία του ασθενούς, το πόσο καταπονεί την άρθρωση, οι υπέρβαροι έχουν πιο συχνή οστεοαρθρίτιδα στα γόνατα και στα ισχύα. Είναι πολυπαραγοντική η αιτιολογία Μάλιστα. το πώς θα εξελιχθεί η οστεοαρθρίτιδα στο ισχύο ή και στο γόνατο. Άρα, αν πάρουμε φυσιολογικό το γύρας, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό σε αυτή την ηλικία. Μπορεί όμως, λόγω και των άλλων παραγόντων να συμβεί σε κάποιον πολύ πολύ νωρίτερα. Να γίνει πιο νωρί. Το θέμα είναι να δούμε αν μπορούμε να προλάβουμε την οστεοαρθρίτιδα, κύριε Δημάκη. Θα το συζητήσουμε και μετά αυτό. Όμω θέλω να πάμε να δούμε τι λέει μία έρευνα για το θέμα πρόληψη. Πώ μπορούμε να προλάβουμε τον κίνδυνο τη οστεοαρθρίτιδα. Κάντε λίγα βήματα την ημέρα και αυτό θα σας βοηθήσει. Πόσα στο βίντεο που ακολουθεί. Το να σηκωθείτε από την καρέκλα ή το ανέβασμα της σκάλας μπορεί να μην αποτελέσουν ποτέ πρόβλημα για εσάς, αρκεί να διανύετε περπατώντας κάθε μέρα απόσταση 6.000 βημάτων. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι το περπάτημα μειώνει τους περιορισμούς στην κίνηση που σχετίζονται με την οστεοαρθρίτιδα στα γόνατα. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Artistic Care and Research του Αμερικάνικου Κολεγίου Ρευματολογίας, αν περπατάμε 6.000 ή περισσότερα βήματα κάθε μέρα, μπορεί να αποφύγουμε εντελώ τι επιπτώσει τη οστεοαρθρίτηδα στα γόνατα στην καθημερινότητά μα. Για τι ανάγκε τη έρευνα, οι επιστήμονε συγκέντρωσαν στοιχεία για την απόσταση που διανύουν περπατώντα καθημερινά 1.788 συμμετέχοντε οι οποίοι είχαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνιση οστεοαρθρίτηδα ή έπασχαν ήδη από αυτή. Οι μετρήσεις έγιναν σε περίοδους των 7 ημερών, ενώ συγκέντρωσαν επίσης γενικότερες πληροφορίες για τα κινητικά προβλήματα των συμμετεχόντων στην καθημερινότητά τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περπατώντας επιπλέον χίλια βήματα κάθε μέρα, ένας πάσχων με οστιοαρθρίτητα στα γόνατα μπορούσε να μειώσει τις κινητικές του δυσκολίες σε ποσοστό 16% έως 18%. Όσοι περπατούσαν λιγότερο από 6.000 βήματα την ημέρα, αποδείχθηκε ότι είχαν μεγαλύτερα προβλήματα στην καθημερινότητά τους σε σύγκριση με εκείνες που ξεπερνούσαν τα 6.000 βήματα περπάτημα. Ένας τρόπος πρόληψης λοιπόν είναι 6.000 βήματα ημερησίω. Και το πιο σημαντικό που το έχουμε πλούσιο εμείς εδώ στην Ελλάδα είναι τη θάλασσά μας, άρα το κολύμπι. Το κολύμπι βοηθάει πάρα πολύ στο να μην να εξελιχθεί τόσο πολύ και τόσο έντονα και τόσο γρήγορα η οστεοαρθρίτιδα. Να λοιπόν, άλλο ένα τρόπο. Πολύ πιο εύκολο θα έλεγα, όπω είπατε και εσεί εδώ στην, στη χώρα μα. Α το αξιοποιήσουμε. Είδαμε λοιπόν ποια είναι τα συμπτώματα, ποια είναι και η κλινική εικόνα του ασθενού. Τώρα, η διάγνωση. Πώς γίνεται, πώς τίθεται, κύριε Δημάκη. Καταρχήν, η διάγνωση τίθεται από τον ορθοπεδικό mm -hmm. με επίσκεψη στο ορθοπαιδικό ιατρείο και με την κλινική εικόνα. Πάντα η κλινική εικόνα δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Οι απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούμε, οι ακτινογραφίες μαγνητικές, αξονικές, είναι βοηθητικά για να επιβεβαιώσουμε τη διάγνωση ή να δούμε εμείς κάτι παραπάνω που ίσως χρειαστεί να κάνουμε στο χειρουργείο ή να μετρήσουμε κάποιες μοίρες ή ότι στην παραμόρφωση της αρθρώσεως ή οτιδήποτε. Το πιο βασικό είναι η κλινική η εικόνα και η κλινική εξέταση. Αναφέρετε τρεις διαφορετικές απεικονιστικές εξετάσεις. Ξεκινήσαμε, ξεκινήσατε από την ακτινογραφία, μαγνητική, αξονική. Αυτό α, είναι επιλογή του γιατρού ανάλογα την περίπτωση α, ή η περίπτωση α, είναι αυτή που... Α, ...βάζει την επιλογή για το ποιο είδου εξέταση θα κάνουμε. Ο γιατρός θα βάλει την ε, επιλογή mm -hmm. το τι είδου εξέταση θα κάνουμε. Ε, η πιο βασική εξέταση όμως είναι η ακτινογραφία. Μέσω της ακτινογραφίας και αν δεν μας δώσει πολλά, ε, πολλές πληροφορίες... ...τότε επιλέγουμε mm -hmm. την αξονική και ίσως πιθανόν να επιλέξουμε και, και την μαγνητική. μαγνητική. Άρα είναι ορατά και σε μία ακτινογραφία τα ευρήματα, αν είναι προχωρημένα. Βεβαίως, πιθανό. στην οστοαρθρίτη δεν mm -hmm. είναι. Τώρα, ο σκοπός της επέμβασης, ε, είπαμε ότι είναι η αποκατάσταση της άρθρωσης, είναι η πλήρης αποκατάσταση. Είναι η πλήρης αποκατάσταση mm -hmm. της άρθρωσης με εμφυτεύματα, με υλικά δηλαδή που βάζουμε στο ισχύο και στο γόνατο, που είναι κράματα μετάλλου, κράματα τιτανιού και ε, διάφορα άλλα ε, μέταλλα και με τη βοήθεια ε, ή κεραμικών υλικών. Mm -hmm. Αυτά α, είναι τα τελευταία δεδομένα, ούτως ώστε να υπάρχει και αντοχή στο χρόνο. Τα τελευταία δεδομένα είναι τα κεραμικά υλικά. Mm -hmm. Τα κεραμικά υλικά, τα κράματα ε, του μετάλλου, όπως είπαμε, με τα κεραμικά υλικά έχουν καλύτερη αντοχή, μειωμένη τριβή και άρα πιο μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Μάλιστα. Και μια και μιλάμε για ισχύο, μια και μιλάμε για γόνατα, θα πάρουμε λίγο με τη σειρά και να τα ξεχωρίσουμε λίγο. Γιατί μπορεί οι τεχνικέ να μοιάζουν, όμω είναι και δύο διαφορετικέ τεχνικέ, εφόσον μιλάμε για δύο, δύο διαφορετικέ αρθρώσει. Και να δούμε τι γίνεται με το ισχύο. Να μα πείτε τι γινόταν μέχρι τώρα, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα στην αποκατάσταση τη άρθρωση του ισχύου και τι είναι αυτό το νεότερο που υπάρχει. Η ολική αρθροπλαστική του ισχύου είναι μια ε, ιστορία 70 χρόνων που έχει εξελιχθεί τόσο πολύ. Ε, τα υλικά που βρίσκονται κάθε τόσο και κάθε μέρα εξελίσσονται για να αυξήσουμε τη ε, διάρκεια ζωής αυτών των υλικών. Mm -hmm. ε, ως τώρα γινόταν η πλάγια ατομή, η οπισθοπλάγη ατομή ή η οπίστη ατομή. Ε, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην πηγαίνουμε διά των μειών, να μην πηγαίνουμε διά το μεσομείων διαμερισμάτων, αλλά πηγαίναμε και κόβαμε τους μυ. Η σύγκριση των δύο τεχνικών αυτών έχει δείξει στου ασθενεί ότι ε, στον, στη μία υποομάδα που ήταν είχαν χειρουργηθεί με άμυς, δεν υπήρχε εκφύλιση ε, των μυών. Ενώ στην ε, β' υπομάδα που είχε γίνει με την οπισθοπλάγια ε, τεχνική, υπήρχε εκφίληση, η νόδις εκφύληση του μέσου γλουτιέου. Ο μέσος γλουτιός είναι ένας σημαντικός μυς ε, στην λειτουργία του ισχύου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ότι αλλάζει και η τεχνική και αλλάζουν συνεχώς και τα υλικά, όπως είπατε. Για να Εξελίσσονται. Εξελίσσονται. Το μέγιστο αποτέλεσμα, το άριστο αποτέλεσμα και την διάρκεια. Ακριβώς. Mm -hmm. Το πιο σημαντικό στην άμυς, στην ε, πρόσθεια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική του ισχίου, είναι ότι ε, δεν κόβουμε εκτός του ε, το, το, το δέρματος, mm -hmm. δεν κόβουμε μύς, δεν σεβόμαστε τους μύς και τα ε, νεύρα. Πάμε, δηλαδή, ε, για να φτάσουμε ως την άρθρωση, πάμε διά των μυών και το πιο σημαντικό διά των μεσονεύριων διαστημάτων ανάμεσα δηλαδή στις ζώνες που νευρούνται από τον, ε, γλουτιαίο, από τον νεύρο, από το γλουτιαίο νεύρο και από το ε, μυριαίο νεύρο. Mm -hmm. Έτσι έχουμε πλήρη οπτική της κοτήλης και έτσι μπορούμε καλύτερα να βάλουμε τα εμφυτεύματα. Θέλετε να μας περιγράψετε έτσι λίγο πώς γίνεται ακριβώς αυτό το χειρουργείο, αυτή η επέμβαση. Η επέμβαση αυτή γίνεται με πρόσθεια προσπέλαση, δηλαδή είναι από μπροστά, mm -hmm. με μια τομή... 6 με 8 εκατοστά, ως, ε, κόβουμε το δέρμα, μπαίνουμε και απλώς αποθούμε τους μυς. Ανα, πηγαίνουμε ανάμεσα σε δύο μυς που είναι ο ραπτικός και ο την πλατιά περιτονία και πηγαίνουμε ως την άρθρωση και έχουμε μπροστά μας την άρθρωση του ισχύου. Mm -hmm. Α, κάνουμε την αντικατάσταση με τα ε, υλικά που έχουμε, τα εμφυτεύματα που έχουμε, τα πιο εξελιγμένα. Ε, και έτσι δεν ε, κακοποιούμε τα νεύρα και δεν κακοποιούμε τους μυς. Δεν τραυματίζουμε τους μυς και τα νεύρα. Ουσιαστικά δηλαδή δεν κόβουμε άλλο νηστό εκτός από το δέρμα. Μάλιστα. Α, αυτά όλα γίνονται διαμέσου κάμερας πώς Όχι, διαμέσου δια μέσου... δια αυτής, αυτής της τομής των 6 mm -hmm. με 8 εκατοστών. Και σε σχέση με τι παλιότερε τομέ, είναι αρκετά μικρότερη αυτή η τομή. Είναι πολύ μικρότερη, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν κόβουμε μη. Δεν κόβουμε εμεί και δεν, κόβουμε, δεν, μπορούμε, δεν τραυματίζουμε τα νεύρα. Mm -hmm. Και δεν υπάρχει και αιμορραγία. Και αυτό ε... πολύ βασικό. Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα mm -hmm. αυτή η μέθοδος, ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα είναι ότι είναι ανέμακτη. Δηλαδή έχουμε διαγχειρητικά και μετεγχειρητικά ελάχιστα απώλεια αίματος, πολλές φορές δεν χρειάζεται ούτε καν μετάγγιση του ασθενούς. Πόση ώρα κρατάει αυτή η διαδικασία κύριε Δημάκη? Ο χρόνος χειρουργείου για την άμυς είναι περίπου από μία μισή ώρα έως δύο μισή ώρα. Mm -hmm. Uh, πριν αναφέρατε, και θα ήθελα να το σημειώσω αυτό, ότι στο θέμα επιλογή ιατρού πρέπει να προσέξουμε και κάποια ακόμη πράγματα εκτός από την εξειδίκευση που θεωρείται κάτι δεδομένο uh, και την εμπειρία φυσικά. Μιλήσατε και για πιστοποίηση. Θέλετε να μου πείτε τι εννοείται με αυτό, Βέβαια. Για την άμη υπάρχει mm -hmm. η εκπαίδευση και εφόσον γίνει η εκπαίδευση και εφόσον υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα περιστατικά, τότε μπορεί να πάρει ο γιατρός την πιστοποίηση και να μπορεί να κάνει ε, ε, άμυς ισχυού. Μάλιστα. Ε, άρα, πρέπει να βρούμε όλους αυτούς τους, τους παράγοντες για να είμαστε σίγουροι ότι... Να είναι ότι... εξειδικευμένος και πιστοποιημένος ο γιατρός. ο γιατρός. Θα ήθελα να δούμε, μιας και αναφέραμε έτσι επιγραμματικά κάποια από τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου, να τα δούμε λίγο συνολικά. Ποια είναι λοιπόν τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου έναντι όλων των άλλων τεχνικών που α, υπήρχαν μέχρι τώρα ή που υπάρχουν α, και σήμερα. Ε, για την άμυς, ε, τα πλεονεκτήματα είναι ε, πάρα πολλά. Είναι ό,τι πλεονέκτημα έχει η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στην ε, ε, ιατρική mm -hmm. για το καλό του ασθενούς, για την πιο γρήγορη αποκατάσταση και πολύ σημαντικό είναι ότι ε, πάνω από 150.000 επεμβάσεις έχουν γίνει ως τώρα ε, που Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος είναι ευχαριστημένος και ε, θέλει να χειρουργηθεί με ελάχιστα mm -hmm. επεμβατική χειρουργική με την άμυς. Τα πλεονεκτήματα τώρα της άμυς είναι επιγραμματικά η μικρή τομή που είναι η μικρή τομή του δέρματος, που είναι 6 με 8 εκατοστά. Είναι η λιγότερη απώλεια αίματος ή μηδενική απώλεια αίματος, που είναι πολύ σημαντικό διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Mm -hmm. Είναι ε, ο μειωμένο έω ελάχιστο μεταγχειρητικό πόνο, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, τώρα στι όψιμε επιπλοκέ δεν υπάρχει διαλύπουσα χολότητα, δεν υπάρχει μάλλον χολότητα του ε, χειρουργημένου ποδιού και το πιο σημαντικό, έχουμε μειώσει μηδενικά το μετεγχειρητικό εξάρτημα του ισχύου που αυτό ήταν ο φόβος και ο τρόμος πάντα των ορθοπαιδικών. Στις άλλες ε, στα άλλα πλεονεκτήματα είναι το πιο, ε, ένα από τα πιο σημαντικά είναι ότι είναι λιγότερος ο χρόνος νοσηλείας του ασθενούς mm -hmm. λίγες ημέρες μόνο μένει στο ε, νοσοκομείο όπως σας είπα και προηγουμένως στην Αμερική την ίδια μέρα Ήδη, φεύγουν. Σε <laughs> okay. ένα 24ωρο φεύγει ο ασθενή από το νοσοκομείο. Ε, βέβαια, αυτό είναι η εξέλιξη τη φαρμακολογία και το πιο σημαντικό τη αναστησιολογία. Με τι περιοχικέ αναισθησίε, με τη χρήση υπερήχων, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό mm -hmm. ρόλο στο να φύγει γρήγορα την ίδια μέρα ο ασθενή από το νοσοκομείο. Κάποτε θα φτάσουμε κι εμεί σε αυτό το σημείο. Ε, ένα πολύ σημαντικό ε, πλεονέκτημα είναι η γρήγορη αποκατάσταση. Η πολύ γρήγορη αποκατάσταση. Ο ασθενής φεύγοντας από το νοσοκομείο, ε, για 10-15 μερούλες περπατάει με, το, ε, με ένα μπαστουνάκι και μετά από τις 15 μέρες μπορεί και να οδηγήσει. Και έχουμε και γρήγορη επάνωδο στην καθημερινές του εργασίες, στην καθημερινότητά του και στο, σε ό,τι άλλο θέλει. Που είναι πολύ βασικό και αυτό. Πάρα πολύ Πάρα βασικό. Πολύ βασικό. Mm -hmm. Και επανέρχεται επιτέλου η ποιότητα ζωή του ασθενού. Αυτό είναι το πιο βασικό. Έρχονται στο ιατρείο μου ασθενεί και με ρωτάνε πότε πρέπει να χειρουργηθώ. Δεν υπάρχει πότε πρέπει να χειρουργηθώ. Όταν πέσει η ποιότητα ζωή του ασθενού, τότε πρέπει να χειρουργηθεί για να μπορέσει να ανακτήσει την ποιότητά του mm -hmm. και να μπορεί να ζήσει την καθημερινότητά του όπω ζούσε και πριν. Μάλιστα. Μιλήσαμε πριν για δύο επιλογέ που υπήρχαν έτσι και είπατε ότι είναι και ο φόβος και ο τρόμος. Η μία είναι ότι δεν κουτσένει το... το πόδι, μια και μίλησαμε ναι, για χολότητα, χολότητα Ναι. Ε, ε, και... Δεν κουτσένει γιατί δεν κόβουμε τον ε, μέσο γλουτιαίο. Σωστά, άρα ναι. δεν έχουμε ε, τη χολότητα αυτή. Και ε, ε, τρα... ε, ήταν ο φόβος και ο τρόμος, είπατε, των ε, χειρουργών ορθοπαιδικών. Το μετεχειρητικό, μετεχειρητικό εξάρτημα... Ε, ε, το, της mm. αρθρώσεως, δηλαδή των εμφυτευμάτων. Να φύγει από τη θέση. Να μην δέσει, όπως, όπως λέμε κάποια δέσει. φορά σωστά. Mm. Ε, άρα εδώ υπάρχει ε, 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 πλήρες δέσιμο, ε, μπορεί αμέσως έτσι, να τοποθετηθεί άμεσα και να μην έχουμε κανένα, ε, κανένα πρόβλημα στο μέλλον με τις αρθρώσεις αυτές. Εφόσον δεν τραυματίζουμε τα μαλακά μόρια και τον θύλακο τον ξαναράβουμε, δηλαδή ε, σφίγγει το ισχύει όπως ήταν και πριν και εφόσον έχουμε τόσο καλή ορατότητα στην κοτήλη γιατί πηγαίνουμε πρόσθεια, ε, έχουμε το πλεονέκτημα να μπορούμε να πούμε ότι είναι σχεδόν μηδενικά τα ε, μετεγχειρητικά εξαρθρήματα. Mm -hmm. Μάλιστα, και κουμπώνει σωστά και δεν έχουμε πρόβλημα. Μπαίνει yeah. σωστά οι, ε, μπαίνουν σωστά τα εμφυτεύματα, τα, εμφυτεύματα. τα υλικά. Mm -hmm. Κάποιο όταν θα προβεί σε αυτήν την, α, την επέμβαση ε, είναι οριστικό μια για πάντα, κύριε Δημάκη, α, ή αν χρειαστεί α, μια επέμβαση στο, στο μέλλον, α, μακροπρόθεσμα α πούμε, τι θα οδηγούσε σε μια επανεπέμβαση, Ένα ε... λάθος του γιατρού ή κάτι άλλο. Το πιο σημαντικό είναι το πώς θα εξελιχθεί η τεχνολογία και τι καινούργια υλικά θα ε, βγάλουν. Αυτό είναι συνέχεια σε μια ε, εξέλιξη. Τα υλικά που υπάρχουν σήμερα ε, έχουν μια διάρκεια ζωής γύρω στα 20 χρόνια, μέσον όρο 20-25 χρόνια. Ε, εξαρτάται από τη χρήση ε, mm -hmm. του ασθενούς, εξαρτάται από την, ε, αν είναι υπέρβαρος, εξαρτάται από το τι εργασία κάνει, αλλά όλα αυτά ε, μπορούν να διορθωθούν εφόσον ε, έχουν φθαρεί τα υλικά που έχουμε βάλει, μπορεί, μπορεί να γίνει η revision, αυτό που λέμε επαναχειρουργείο. Μάλιστα. Άρα άμα μιλάμε και για μια ηλικία άνω των 60 σε κάποιους, μπορούμε να πούμε ότι είναι και για πάντα. Α, αν έχουμε 20-25 χρόνια διάρκεια, όπως, α, όπως λέτε. Ε, δεν είμαστε θεοί. Σωστά. Δεν ξέρουμε πόσο ζει ο κάθε άνθρωπος. Α... Αλλά πάντα υπάρχει η δυνατότητα να βγούνε τα παλιά υλικά και, και να, να, να βάλουμε το... καινούργια υλικά. Το Σωστά. Πάμε να δούμε τώρα αυτά όλα όσον αφορά στο ισχύο. Στο γόνατο εκεί είναι άλλου είδους επέμβαση, είναι άλλη τεχνική. Στο γόνατο ε, υπάρχει η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική ε, ολική αρθροπλαστική του γόνατος ο ε, σήμερα ε, γινόταν με μεγάλη τομή και το πιο σημαντικό κόβοντας τον ε, τένοντα του τετραγεφάλου πηγαίνοντας δηλαδή δια του τένοντα του τετραγεφάλου και βάζοντας, ε, βάζαμε τα εμφυτεύματα, τα υλικά αρθροπλαστικής <σκοίλυμα> όπως τα λέμε δηλαδή τα κράματα τιτανίου και το πολυεθυλένιο. Σήμερα προσπαθούμε και ε, δεν κόβουμε τον τετρακέφαλο τον τένοντα του τετρακεφάλου. Ο τένοντα του τετρακεφάλου είναι ένας πολύ σοβαρός τένοντας και σαν λειτουργία έχει την έκταση, είναι ο εκτατικός μηχανισμός ουσιαστικά του γόνατος. Άρα, εφόσον δεν ε, τραυματίζουμε τον τένοντα αυτό, η αποκατάσταση είναι πολύ πιο γρήγορη, ο μεταχειριτικός πόνος μειωμένος. Εφόσον είναι μικρές οι τομές, άρα έχουμε και ε, λιγότερη αιμορραγία, ουσιαστικά είναι μια ανέμακτη και ελάχιστα επεμβατική, χειρουργική. Mm -hmm. Και όπω είπατε και εσεί, αυτό που λέμε συνέχεια για το θέμα το δεν είναι μόνο το αισθητικό κομμάτι, είναι ότι τελικά έχει και λειτουργικό αποτέλεσμα α, όταν μιλάμε για τομή. Γιατί κάποιο μπορεί να πει ότι ναι, μεν, αλλά μια α, μεγαλύτερη τομή μια επέμβαση με μεγαλύτερη τομή θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική. Έχει σημασία, δεν είναι μόνο το αισθητικό κομμάτι, το αν φαίνεται ή όχι το η τομή. Έτσι καταλαβαίνω εγώ από την κουβέντα που έχουμε. Ακριβώ το πιο σημαντικό πράγμα είναι τι κάνουμε μέσα από το δέρμα. Mm -hmm. Η τομή μπορεί να είναι και λίγο, δεν καθόμαστε με το χάρεκα να πούμε 8-10 mm -hmm. εκατοστά το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα δεν κόβουμε τους τένοντες δεν κόβουμε στο ισχύο τους μυς άρα προσέχουμε τα ε, μεσονεύρια διαστήματα, προσέχουμε τα μεσομεία διαστήματα και πηγαίνουμε αποθώντας τους μυς χωρίς να κόβουμε ε, τον τένοντα στο γόνατο mm -hmm. και του μυς στο ισχύο. Είναι όλοι οι ασθενείς υποψήφοι για αυτού του είδους τις τεχνικές, κύριε Δημάκη? Πράγματι, είναι οι πιο πολλοί, σε μεγάλο ποσοστό mm -hmm. των ασθενών που έχουν αρθρίτιδα στο ισχύο ή στο γόνατο, αλλά βέβαια οι εξειδικευμένες περιπτώσεις μία-μία πρέπει να ε, 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 ελέγχεται διαφορετικά. Μάλιστα. Άρα κυρίως έχει να κάνει με το θέμα σε ποιο βαθμό είναι η φθορά της άρθρωσης. Σε ποιο uh -huh. βαθμό είναι η φθορά της άρθρωσης, πόσο μεγάλη <σίγραμς> σύγκαμψη έχει. Uh -huh. ε, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα γυρνάμε σε αυτό που είπαμε αρχικά στην συζήτησή μας, ότι α, ναι, μεν αντέχουμε τον πόνο, αλλά πρέπει και καθυστερούμε την επέμβαση, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι α, αφήνοντας α, την φθορά έτσι να μεγαλώνει, α, ελαχιστοποιούμε και τις πιθανότητες να μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα μιας ελάχιστης παρεμβατικότητας επέμβαση Σωστά? Ακριβώς έτσι είναι, γιατί με τη φθορά του χόνδρου δεν είναι η φθορά της αρθρώσεως mm -hmm. μόνο, έρχεται και η παραμόρφωση της αρθρώσεως στα τελικά στάδια. Όταν παραμορφωθεί τελείω η άρθρωση, τότε είναι δύσκολο να έχουμε την προσπέλαση, την ελάχιστα επεμβατική προσπέλαση για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε πλήρως όπως ήταν πριν η άρθρωση, πριν την νόσο. Mm -hmm. Πάμε λοιπόν να δούμε για μία ακόμη φορά ποια είναι τα πλεονεκτήματα της άμυς τεχνικής και της μίς τεχνικής της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος και επανερχόμαστε. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η μέθοδος άμυς στον ασθενή μειωμένος μεταγχειρητικός πόνος σε σύγκριση με συμβατικέ χειρουργικέ τεχνικέ, η προσπέλαση άμυ μπορεί να μειώσει το μεταχειρητικό πόνο επειδή δεν κόβονται οι μύε. Συντομότερη αποκατάσταση. Η αποκατάσταση μπορεί συνήθω να αρχίσει ακόμη και την ημέρα τη εγχείρηση. Η όρθια στάση και το περπάτημα με πατερίτσε μπορεί να αρχίσει αμέσω. Συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο. Η τεχνική άμυ μειώνει την παραμονή σα στο νοσοκομείο. Μικρή ουλή του δέρματος, με την άμυση τομή του δέρματος είναι μικρότερη από μία τομή συμβατικής χειρουργικής επέμβασης και συνεπώς ο ουλώδης ιστός είναι μειωμένος. Ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Χάρη στην τεχνική άμυση η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι ταχύτερη. Λιγότερη απώλεια αίματο. Η διατήρηση των μειών και των αγκίων μειώνει δυνητικά την απώλεια αίματο. Οι μεταγγίσει είναι σπάνιε και ο σχηματισμό θρόμβων αίματο στα πόδια είναι δυνητικά λιγότερο πιθανό. Μειωμένο κίνδυνο εξάρθρωση. Χάρη στην τεχνική άμυ, η διατήρηση των μυών βελτιώνει τη σταθερότητα του ισχύου σημαντικά. Ο κίνδυνο εξάρθρωση είναι ελάχιστο και ο μετεγχειρητικό περιορισμό των κινήσεων, που συνήθω συνιστάται σε άλλε τεχνικέ, δεν είναι απαραίτητο. Αποτροπή τη σχολότητα. Η άμυ χαρακτηρίζεται από μια χειρουργική τεχνική που προστατεύει του διάφορου μύε, τα αιμοφόρα αγκία και τα νεύρα που απαντώνται κατά την προσπέλαση τη άρθρωση του ισχύου. Ελαχιστοποιώντα τη βλάβη των μειών και των νεύρων, μειώνονται οι πιθανότητε σχολότητας. Οι ασθενεί μπορούν να επανέλθουν στη φυσιολογική ζωή του συντομότερα και μπορούν να ασκηθούν ξανά σχεδόν χωρί περιορισμού. Η πλειοψηφία μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο μία εβδομάδα μετά την επέμβαση και γενικά μπορούν να επανέλθουν συντομότερα στη φυσιολογική ζωή του. Ολική αρθροπλαστική γόνατο MIS, πλεονεκτήματα. Ανέμακτη επέμβαση, απουσία πόνου, δυνατότητα βάδισης λίγες ώρες μετά το χειρουργείο, μείωση χειρουργικής τομής από μεγαλύτερη των 20 εκατοστών σε 10 εκατοστά, νοσηλεία 2-3 ημέρες. Πολλά τα πλεονεκτήματα λοιπόν αυτών των α, τεχνικών, α, αυτής της ελάχιστης επέμβασης α, που σημαίνει ότι πρέπει να το σκεφτούμε διπλά και τριπλά και να πάμε άμεσα όταν αρχίζει να επιδεινώνεται η κατάσταση, να προβούμε σε αυτή την επέμβαση, κύριε Δημάκη, να προβούμε... για να ωφεληθούμε από όλα αυτά τα πλοία. Να ρωτήσουμε τον ορθοπεδικό μας. Mm -hmm. Ωραία. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Έχουμε ακούσει και για ψηφιακά υποβοηθούμενες ολικές αρθροπλαστικές ή με πλοήγηση. Τι ακριβώς, τι διαφορά έχει. Τι γίνεται Αυτές σε οι, οι, οι ελάχιστα επεμβατικές mm -hmm. χειρουργικές, ιδίω στο γόνατο, μπορούν να γίνουν με, ψυχ, με ψηφιακά υποβοηθούμενη ή με πλοήγηση και να έχουμε ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα πολλές φορές ε, με τις μετρήσεις που μας δίνει το κομπιούτερ ή που μας βοηθάει ε, η πλοήγηση. Mm -hmm. Άρα να έχουμε και οπτική επαφή. Ε, Αυτά και... είναι θέματα, θέματα του γιατρού για το πώς Τεχνικά. θα μετρήσει Τεχνικά, Τεχνικά θέματα. θέματα. Ναι, mm -hmm. Ακριβώς. Mm -hmm. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω στο σημείο αυτό, γιατί νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε και μιλάμε για παθήσεις που είναι πάρα πολύ συχνές σε στους, 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 στους όλο τον κόσμο. Δυστυχώς και αυξάνονται πάρα πολύ, λόγω του ότι mm -hmm. γινόμαστε έθνος υπέρβαρων, λόγω του ότι κάνουμε καθιστική ζωή και οι αρθρώσεις μας δεν ταΐζονται. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, στην πρόληψη έχουμε τα 6.000 βήματα όπως ακούσαμε, έχουμε το κολύμπι, θα βάλουμε και τη δίαιτα και τη σωστή διατροφή μάλλον, έτσι. Αυτό ακριβώς. Mm? Αυτό ακριβώς. Σωστή διατροφή, κίνηση και ε, όχι καθιστική ζωή. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Να είστε καλά και εγώ. Με την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, όπως είδαμε, η αρθροπλαστική στο ισχύο ή στο γόνατο εξασφαλίζει για τον ασθενή γρηγορότερη ανάρρωση, έλλειψη πόνου, αλλά κυρίως δεν υπάρχουν τραύματα και αιμορραγία. Στις ΗΠΑ η εξέλιξη των ελάχιστα επεμβατικών ορθοπαιδικών χειρουργικών τεχνικών μαζί με την ανάπτυξη της αναισθησιολογίας και της φαρμακολογίας έχουν φέρει επανάσταση στις ολικές αρθροπλαστικές του ισχύου και του γόνατος. Κάτι που ακούσατε ήδη και στην συζήτησή μας. Σήμερα, σε πολλά ορθοπαιδικά κέντρα, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, οι ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε αυτές τις επεμβάσεις είναι εξωτερικοί ασθενείς. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές επιστημονικές έρευνες και υπάρχουν μεγάλες ομάδες ασθενών που έχουν χειρουργηθεί με ολική αρθροπλαστική ισχύου η γόνατος και την ίδια μέρα πηγαίνουν στο σπίτι τους. Ανώδυνη λοιπόν, ανέμακτη, ολική αρθροπλαστική γόνατος με άμεση βάδιση, χωρίς τραυματισμό του εκτατικού μηχανισμού. Με την ελάχιστη επεμβατική χειρουργική, το κατεστραμμένο γόνατο ή το ισχύο αντικαθιστάται με προθέσεις και έτσι οι πάσχοντες μπορούν και πάλι να έχουν μία φυσιολογική ζωή, που τους επιτρέπει να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της καθημερινότητας άμεσα και χωρίς πόνο. Γεια σας.